Γεια σας φίλοι, Check Tech Now, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα παιχνιδάκι το οποίο το έπαιζα αρκετό καιρό. Απλά σήμερα μου ήρθε να σας κάνω ένα μικρό ψηλό tutorial. Μπορείτε να το πείτε έτσι, παρουσίαση, πείτε το όπως θέλετε. Απλά μ' άρεσε, είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, το Faster Than Light. Είναι ένα παιχνίδι που από όσο ξέρω έρχεται από το παρελθόν. Στις παλιές εποχές, τουλάχιστον εγώ τα πρόλαβα που είμαι και λίγο πιο μεγάλος από εσάς σε ηλικία, τους πιο μικρούς μας φίλους, όπου τα παιχνίδια δεν είχαν save. Ξεκινούσες ένα παιχνίδι και έπρεπε είτε να το τερματίσεις με τη μία ή όταν πέθαινες έπρεπε να το ξεκινήσεις πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή μέχρι να φτάσεις στο τέλος με τη μία. Λοιπόν, ήταν η παλιά καλή εποχή των arcade παιχνιδιών που όλοι λατρέψαμε, αυτή μας μεγάλωσε και αυτή ήταν η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το σημερινό gaming. Λοιπόν, Faster Than Light, ένα παιχνίδι που έρχεται από το παρελθόν για να μας θυμίσει πως είναι το να είναι δύσκολο να παίξεις ένα παιχνίδι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο παιχνίδι το έχουμε tutorial, το οποίο ξεκινάμε, stats, options, credits. Τα options δεν είναι πολύ μεγάλα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι για full screen, για vertical sync κλπ, frame limit και τον ήχο. Εντάξει, δεν έχουμε και τόσο τρομερές επιλογές, είναι ένα παιχνίδι που δεν θέλει πολύ μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων. Τα στατιστικά, βλέπουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, στα δίνω λίγο σύντομα. Όπως βλέπετε μάλλον το έχω φελάρει γιατί παίζω αρκετό καιρό και ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα. Στο tutorial, το οποίο θα το κάνετε θέλετε δεν θέλετε με το που ξεκινήσετε το παιχνίδι σας, σας βοηθάει και καλά να ξεκινήσετε να μάθετε κάποια πραγματάκια για το πως τα παίξετε και το τι γίνεται. Δεν θα σας το δείξω το tutorial, απλά θα σας δείξω το gameplay. Το tutorial δεν θα το κάνετε όλοι με το που ξεκινήσετε το παιχνίδι θέλετε δεν θέλετε, οπότε δεν έχει νόημα να σας το δείξω και εγώ και να το παίξετε ξανά. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι πρέπει, ναι, πάμε στο κύριο μενού να ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι. Κάθε φορά που ξεκινάμε, ποιος είναι ο στόχος μας? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με ένα διαστημόπλιο, το οποίο στην πορεία νομίζω μπορούμε να το αναβαθμίσουμε. Στο διαστημόπλιο έχουμε από 3 έως 4 πώς να τους θέσω τώρα, και καλά μέλη του πληρώματος, ναι, από 3 έως 4 μέλη του πληρώματος. Διαλέγουμε αν θέλουμε easy ή normal. Να σας πω την αλήθεια, easy και normal δεν έχει και μεγάλες διαφορές, έτσι όπως το έχω παίξει, και στα δύο θα πεθάνετε, θέλετε δεν θέλετε. Οπότε το εξής παιχνίδι έχει πολλά ωραία πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε το διαστημόπλιο μας, το οποίο είναι χωρισμένο σε τομείς. Έχουμε το πιλωτήριο, τις κάμερες για να βλέπουμε τι γίνεται, αν χαλάσει αυτό δεν έχουμε ορατότητα στο σκάφος μας. Το τομέα με τις πόρτες για να ανοιγοκλίνουν οι πόρτες. Έχουμε το ιατρείο που όλοι γιατρεύονται. Εδώ πέρα νομίζω είναι οι ασπίδες, οι πύραυλοι, τα όπλα μας, τα επίπεδα του οξυγόνου και η μηχανή. Όσο προχωράει το παιχνίδι και παίρνουμε εξοπλισμό, βάζουμε διάφορα πραγματάκια, αποκτάμε καινούριο μέλη του πληρώματος, χάνουμε μέλη του πληρώματος. Επίσης μπορούμε να ρυθμίσουμε σε κάθε αποστολή που παίρνουμε ανάλογα με το τι έσοδα κάνουμε, να φτιάξουμε το πλωτήριο, πόσο καλό είναι, πόσο καλές είναι οι πόρτες και όλα αυτά που σας είπα, να τα αναβαθμίσουμε δηλαδή. Λοιπόν, όπως βλέπετε, όταν δεν έχει ορατότητα του αεροσκάφου σου, είναι κάπως έτσι το διαστημόπλιο μας, αλλά καλό θα είναι να παίζουμε με ορατότητα γιατί όλοι οι τομείς μας είναι εδώ πέρα. Μπορούμε να διαλέξουμε διάφορα διαστημόπλια. Μόλις χτύπησε το κινητό, όπως καταλάβετε, λοιπόν, τα οποία τα ξεκλειδώνει στην πορεία. Να σας πω την αλήθεια, μάλλον πρέπει να είμαι λίγο άσχετος σε αυτό το παιχνίδι, γιατί όπως φαίνεται παίζω και πάλι δεν κάνω τίποτα. Μπορούμε να αλλάξουμε όνομα στο καράβι μας. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να δούμε τι όπλα έχουμε, να δούμε αυτά που βλέπουμε μπροστά μας. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Λοιπόν, το παιχνίδι πώς ξεκινάει? Αν έχετε παίξει το Mass Effect, σίγουρα στο κομμάτι, στο 2 τουλάχιστον, στο Mass Effect που έχω παίξει εγώ, έχετε δει όταν βγαίνει το διαστημόπλιο στο διάστημα και πάτε σε διάφορους πλανήτες, κάνετε mining και διάφορα ωραία πραγματάκια. Κάπως έτσι η κεντρική ιδέα είναι και εδώ. Δηλαδή, ξεκινάμε και βλέπουμε το διαστημόπλιο μας.
Να δούμε το πλοίο μας. Έχουμε διάφορα πραγματάκια που μπορούμε να αναβαθμίσουμε ανάλογα με το τι πόντους έχουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα τους διαθέσιμους πόντους που μπορούμε να ξοδέψουμε. Μπορούμε να τους ξοδέψουμε αυξάνοντας τις ασπίδες. Τη μηχανή, τα επίπεδα του οξυγόνου, τα όπλα. Καλό θα ήταν για αρχή να κάνουμε λίγο πιο δραστικά τα όπλα. Μπορώ, αν δεν μπορώ, γιατί χρειάζεται 35 πόντους. Προς το παρόν δεν κάνουμε τίποτα, γιατί βλέπετε το κόστος που γράφει το καθένα είναι 35 points, 25, 20, 15, πιο πάει λέγοντας. Και έχουμε μόνο 10. Επίσης μπορούμε να αγοράσουμε σε διάφορα μαγαζιά καύσιμα και ψέλες καυσίμα, γιατί με αυτές ταξιδέψουμε, πυράβλους και probes, το οποίο μας δίνουν καλύτερο gameplay. Κάνουμε pause με το space. Τι γίνεται λοιπόν? Εμείς ξεκινάμε από ένα μέρος και ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στην άλλη άκρη του γαλαξία. Έχουμε διάφορα συστήματα αστρικά από τα οποία μπορούμε να περάσουμε, και κάθε φορά που κάνουμε καινούριο παιχνίδι είναι όλα random, δηλαδή καινούργιοι χάρτες από την αρχή, δεν υπάρχει κάτι που να μοιάζει με το προηγούμενο. Το θέμα είναι ότι πίσω μας, στους προηγούμενους γαλαξίες, έρχεται ο επαναστατικός στρατός, ο οποίος μας καταδιώκει. Μπροστά μας μπορούμε να συναντήσουμε εύκολες πίστες που θα περάσουμε, αλλά και πίστες οι οποίες είναι εντελώς απρόβλεπτες. Το παιχνίδι αυτό έχει υψηλό το αίσθημα του ρίσκου, δηλαδή θα συναντήσουμε διαστημόπλια τα οποία θα μας ρωτήσει: θες να επιτεθείς, δεν θες, θες να τα βοηθήσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλος κινδύνος να μας κάνουν τσιτ, δηλαδή να μας πούνε: ελάτε να μας βοηθήσετε, πάμε και μας σκοτώνουν ή μας παίρνουν το πλοίο ή μας παίρνουν το πλήρωμά μας και πάει λέγοντας. Ας ξεκινήσουμε να δούμε. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να το τελειώσετε με τη μία και θα βρεθείτε να το παίζετε ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή είναι το μόνο παιχνίδι το οποίο παίζει να έχω χάσει άπειρες φορές και να θέλω να το παίξω. Είναι κάτι σαν το αντίστοιχο του Dark Souls σε άποψη replay, επαναπαιξιμότητας, να το πω στα ελληνικά, το replayability. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Θα κάνουμε ένα jump και εδώ βλέπω είναι το πλοίο μας εδώ και διαλέγουμε σε ποιον sector, σε ποιο location θέλουμε να πάμε. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε τα location που πάμε. Κάπου υπάρχουν μαγαζιά, κάπου υπάρχουν διάφορα πραγματάκια. Και εδώ πέρα είναι το exit του γαλαξία αυτού, να πάμε σε άλλον γαλαξία, σε άλλο sector. Ας πάμε, ένα είναι εντελώς την τύχη όλα, οπότε δεν θα παίξετε κάποιο παιχνίδι. Εδώ πέρα έχουμε ηλιακές εκρήξεις και έχουμε ένα εχθρικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον θα μας επιτεθεί. Όπως βλέπουμε εδώ είναι το μόντου, να δούμε τι θα γίνει, μπορούμε να χάσουμε κιόλας. Λοιπόν, επίσης να στείλω τα πραγματάκια μου, να θυμηθώ πως πυροβολάω βασικά. Πω, λοιπόν, θα χάσω και όλα αυτά γιατί δεν θυμάμαι. Λοιπόν, σπυροβολά. Α, ναι, πατάω εδώ πάνω. Λοιπόν, θα στείλω αυτό εδώ να το σβήσει τη φωτιά. Θα στείλω και αυτόν στη μηχανή γιατί είναι επικίνδυνα. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι τρομερά δύσκολο παιχνίδι. Και μάλλον παίζει να χάσω κατευθείαν και αυτό γιατί έκανα ανοησία. Ναι, δεν έχω όπλα, δεν έχω μηχανές, μάλλον έχασα. Αχ, λίγο γρήγορα σας παρακαλώ. Ας του κάνω τις ασπίδες να δούμε τι θα κάνει. Βλέπετε ότι είναι αρκετά δύσκολο το παιχνίδι. Ναι, και κατάφερα να κερδίσω. Είναι, όπως βλέπετε, αρκετά strategy based. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάπως να φτάσω εδώ για να μπορέσω να κάνω το άλμα. Για να... Οπα. Μάλιστα, για να μπορέσω να περάσω σε άλλο... Για να περάσω σε άλλο... Πώς να το θέσω... πιλωτήριο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να... Πέθανε αυτός, μην πεθάνεις. Όπου... Επειδή είμαι σε ηλιό, το τέτοιο κειμένο που υπάρχω πεθαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε τίποτα από όλο αυτό, αλλά είναι τρομερά δύσκολο και μάλλον οδηγηθήκαμε στην απόλυτη αποτυχία. Βλέπετε εδώ όλοι οι sector, επειδή χάλασαν οι κάμερες,
δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Λογικά και κάπως έτσι χάσαμε. Υπέροχα, πώς σας φαίνεται? Να μου πείτε γιατί να το παίξω αυτό ακριβώς, γιατί είναι πανδύσκολο. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Continue. Πιστέψτε με, τώρα θα μου λέτε, θα πείτε τι μας δείχνει αυτός, γιατί χάνει συνέχεια, τι παιχνίδι είναι αυτό. Αυτό θέλω να σας δείξω, ότι το παιχνίδι αυτό είναι πανδύσκολο. Όταν λέμε πανδύσκολο, πιο δύσκολο δεν έχετε δει ποτέ. Κάθε φορά που το παίζουμε, ξεκινάμε πάλι από την αρχή, αλλά με διαφορετικό χάρτη, με διαφορετικά σημεία, και πάμε να δούμε. Ο σκοπός μας, όπως είπα, να περάσουμε, να πάμε, αλλά δεν ξέρουμε πού πάμε. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα μας, ότι βλέπουμε εδώ εχθρικά πλοία που μας επιτίθενται, πειρατικά πλοία, τα οποία άμα τα σκοτώσουμε παίρνουμε points, παίρνουμε πλήρωμα, παίρνουμε όπλα, μπορούμε να τα λουτάρουμε, να τους αφήσουμε τη ζωή, να τους χαρίσουμε τη ζωή. Πρώτα να ενεργοποιήσω. Και το θέμα είναι, πατάμε κλικ και επιτεθέμαστε κατευθείαν. Επειδή είμαστε σε περιοχή με αστρικές καταιγίδες, δεν μπορούμε να δούμε πολλές περιοχές. Λογικά έχει πάρει φωτιά αυτό, πάμε να τη σβήσουμε. Πω, είναι ελεηνός. Αλλά τον κέρδισα. Continue, και πρέπει να πάω ένα ανθρωπάκι στο πιλωτήριο. Φύγε, 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 πήγαινε η χιλαρή σου. Εσύ εδώ, φτιάξε αυτό. Πρέπει να κάνω το jump. Χωρίς μηχανή βέβαια δεν μπορώ να κάνω άλμα. Γι' αυτό ας φτιάξουμε λίγο πρώτα το τι γίνεται. Πάμε να σβήσουμε, να φτιάξουμε τη μηχανή μας. Για να μπορέσετε να περάσετε, να οδηγήσετε το αεροσκάφος σας, πρέπει πρώτα να έχετε μηχανή, και εκτός από μηχανή και πιλότο. Οπότε χωρίς ένα από τα δύο δεν κάνατε πολλά. Φεύγει αυτός, πάει να χυλαριστεί. Πήγαινε να χυλαρίσω, παιδί μου. Φύγε γρήγορα. Πω πω. Λοιπόν, πάμε να σβήσουμε τις φωτιές εδώ, γιατί πρέπει να χυλάρουμε το πλήρωμά μας. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνω το εξής λοιπόν. Το βλέπετε? Πρέπει να βελτιώσω τις πόρτες. Να φτιάξω πρώτα τις πόρτες. Και επειδή δεν υπάρχει πιθανότητα να τα καταφέρω να το σβήσω με πυροσβεστήρα, αφού φτιάξω τις πόρτες, θα ανοίξω κλασικά την αρχή, την ξέρετε, στο διάστημα όπου με το που ανοίξω τις πόρτες να βγει το οξυγόνο έξω, σβήνει η φωτιά. Ας το σβήσω, γιατί τα επίπεδα οξυγόνου είναι χαμηλά. Να φτιάξουμε πρώτα αυτό. Οπότε, όπως είδατε, ένας τρόπος για να σβήνετε φωτιές είναι αυτός. Να ανοίγετε τις καταπακτές. Πάμε να χυλαριστεί αυτός. Γρήγορα τρέξε. Λοιπόν, είναι αρκετά strategy. Πρέπει να είστε πολύ καλοί σε όλους τους τομείς για να μπορέσετε να το παίξετε, και γενικά θέλετε τα ανακλαστικά σας να είναι στο full, οπότε ώρα να την κοπανίσουμε, μου φαίνεται. Εδώ έχουμε ένα φιλικό. Και τι μας λέει? Ότι η μαύρη αγορά. Ignore το ship. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Πάμε να χυλάρουμε και αυτόν, γιατί πρέπει να τον χυλάρουμε. Όπως βλέπετε, το περιβάλλον πίσω είναι εχθρικό, έχουμε πέσει σε ηλιακή καταιγίδα ή κάτι παρόμοιο, είναι φέλωμα, ασπίδες δεν έχουμε καθόλου, γίνεται ένας μικρός χαμός, οπότε ας πάμε κάπου αλλού. Μπορούμε να το πάμε σε fast forward, γιατί έχει αρκετούς sector να κάνουμε. Εδώ, με το που φτάσαμε εδώ, μας λέει ένας γειτονικός διαστημικός σταθμός, μας χαιρετάει και θέλει να τους δώσουμε μερικά drones και μερικά καύσιμα. Το θέμα είναι, προσοχή λίγο με τα καύσιμά σας, γιατί δεν έχετε πολλά και πρέπει να βρούμε μαγαζί για να κάνουμε regen. Ας τους δώσουμε. Ας τον χυλάρουμε και αυτόν, και πάμε στον επόμενο sector. Θα το τρέξω λίγο για να μπορέσω να βγω.
Λοιπόν, μάλιστα, πειρατές, μας επιτίθεται. Βέβαια τώρα ο σκοπός θα είναι να καταφέρουμε να τον σπάσουμε αρκετά γρήγορα. Ας το σπάσουμε λίγο τις ασπίδες. Ασπίδα δυστυχώς δεν έχω για κάποιο όμορφο λόγο. Ας φτιάξουμε τα επίπεδα οξυγόνου εδώ. Ελπίζω να προλάβω να τον χτυπήσω. Ναι, κέρδισα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, με το που τον κερδίσαμε πήραμε δύο drones, ένα drone, 9-11 scrap, τα οποία τα βάζουμε εδώ πέρα, είναι τα points μας τα scrap. Φτιάχνουμε πράγματα με αυτά, να βαθμίζουμε το αεροσκάφος μας και fuel καύσιμα. Και ήρθε η ώρα να πάμε σε άλλο γαλαξία, σε άλλο σκάφος, εκτός και αν θέλετε να μείνετε εδώ, ώστε να κάνουμε repair πρώτα και μετά. Είναι μια καλή συμβουλή όταν δείτε ότι δεν σας ενοχλεί κανείς, κάτσετε δύο λεπτά να επισκευάσετε τα κομμάτια του αεροσκάφου σας. Όπως βλέπετε είναι πολύ σημαντικά και οι ασπίδες και πολλά πραγματάκια. Μπορούμε να φτιάξουμε το πλοίο μας άμα θέλουμε. Καλό θα ήταν να το αναβαθμίζουμε τακτικά, γιατί χρειάζεται. Έχουμε 28 scrap, 28 πόντους να φτιάξουμε και μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε από εδώ πέρα. Τώρα θα μου πείτε, καλό θα είναι να τα αναβαθμίσουμε όλα, αλλά θα είναι μια καλή σειρά. Ας ανεβάσουμε λίγο τις ασπίδες μας, οι οποίες είναι ευαίσθητες. Και απλά η συμβουλή μου είναι όταν έχετε παραπάνω από δύο όπλα, πρέπει να βάλετε παραπάνω points στο reactor, στον αντιδραστήρα, γιατί χρειάζονται ενέργεια. Χωρίς ενέργεια δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το άλμα μας. Ήρθε η ώρα να τρέξουμε. Και με το που φτάσαμε εδώ έχουμε έναν ουδέτερο. Τώρα εδώ έχουμε ένα ρίσκο. Ή θα του επιτεθούμε το αεροσκάφος, το οποίο είναι και καλά αυτό με το αεροσκάφος των Rebel, τι το καλό είναι, ή θα το ξεφύγουμε. Εδώ είναι το θέμα ρίσκο πάλι, όπως σας είπα. Αν το επιτεθώ μπορεί να κερδίσω, μπορεί και όχι. Δεν είναι σίγουρο. Μπορείτε να φτιάξετε το πιο υπεργαμάτο διαστημόπλιο, αλλά και πάλι να χάσετε. Πιστέψτε με, είχα φτιάξει ένα τρομερό διαστημόπλιο με απειρά όπλα και πάλι χάσα πανεύκολα. Γι' αυτό δεν βαριέστε. Παίξτε. Δεν έχετε να χάσει τίποτα. Το πολύ πολύ το ξαναξεκινάτε από την αρχή. Λοιπόν, ασπίδες δεν έχω και με ανησυχεί αυτό, αλλά και αυτός φαίνεται ότι είναι άδειος σχετικά. Μια πολύ καλή συμβουλή είναι να χτυπάτε το πιλωτήριο, απλά το θέμα τι γίνεται. Όταν ο συγκεκριμένος είναι μεγάλο αεροσκάφος και έχει πολλά άτομα μέσα, μπορεί να σβήσουν πιο εύκολα τη φωτιά. Γι' αυτό τεχνικές διείστανται, μπορείτε να κάνετε ό,τι εσείς θελήσετε. Ας φτιάξουμε τώρα εδώ τη μηχανή μας για να μπορέσουμε να φύγουμε. Ας κάνουμε τώρα και το άλλο μας, να τη φτιάξουμε πρώτα καλά. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, αυτή η τομή με τα θαυμαστικά, έχουμε διάφορες αποστολές. Έχουμε ένα μαγαζί εδώ που μπορούμε να αγοράσουμε κυψέλες καυσίμων, πυράβλους. Όπως βλέπετε, οι πυραβλοί μας τελειώνουν. Αλλά αν πάμε πίσω, αν γυρίσουμε προς τα δω, θα μας πιάσει και καλά το κύμα των επαναστατών που έρχεται και λίγο θα μας βιάσουν. Γι' αυτό πάμε να βγούμε έξω. Μάλιστα. Αυτό εδώ είναι με slaves, με σκλάβους, σκλάβο παζαρόπλιο. Τι αηδία λέξη, αλλά εντάξει, anyway. Λοιπόν, αν το επιτεθούμε και κερδίσουμε, μπορούμε να απελευθερώσουμε μερικούς από αυτούς και να πάρουμε και άλλα μέλη στο πλήρωμα. Θα μου πείτε γιατί να το κάνω αυτό. Και θα σας πω, θα το κάνουμε γιατί θα έχουμε παραπάνω μέλη να βοηθήσουν το πλοίο το δικό μας όταν κινδυνεύει. Επανάσταση λοιπόν, πάμε. Και μπορεί να χάσουμε, μπορεί να κερδίσουμε. Εσύ στα όπλα, φίλε. Πάμε. Να είχαμε και μια ασπίδα. Τι καλά που θα ήτανε.
Δεν έχω πυράβλους. Τι λες τώρα. Πιλότε πήγαινε και εσύ να... Έχασα. Τρομερό, έτσι. Χωρίς μια ένδειξη, χωρίς τίποτα. Αχ, λοιπόν. Αυτό ήτανε στατιστικά. Λοιπόν, και κάπως έτσι ξεκινάμε πάλι από την αρχή, σε καινούργια μέρη, σε καινούργιες αποστολές, με τα ίδια άτομα. Να πάμε να ξεκινήσουμε πάλι τον αγώνα μας, τον επαναστατικό, για να ξεφύγουμε από τους πάντες. Λοιπόν... προχωράμε, θα πάμε εδώ που είναι το μαγαζί, να σας δείξω κιόλας πως είναι τα μαγαζάκια. Το μαγαζί σου πουλάει διάφορα πράγματα για διάφορα λεφτά, όπως βλέπετε είμαστε μπατήριδες. Ας πάρουμε αυτά. Επίσης μπορούμε να βρούμε πυράβλους, ρομποντάκια, διάφορα πράγματα. Λοιπόν, και το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι αρκετά φθηνό παιχνίδι. Αν σας αρέσει, πάρτε το. Έχει πολύ πλάκα, το λες να φάτε μερικές ώρες της ζωής σας εδώ μέσα. Ναι, μάλιστα. Δεν έχω αρκετή ενέργεια, έχω μόνο... μάλιστα. Έλα τώρα. Στο πιλωτήριο λοιπόν. Ναι. Λοιπόν... continue. Εσύ φεύγεις να πας να πιλωτάρεις. Εσύ πας να βοηθήσεις αυτόν. Μάλιστα, αυτό ήτανε... ας φύγουμε λίγο. Γιατί δεν μ' αρέσει το μέρος εδώ. Και αυτός θα επιτεθεί. Ωραίο. Δεν το πιστεύω. Μάλλον θα χάσουμε. Αυτός έχει πολύ καλές ασπίδες, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Κλείσαν οι πόρτες, χαλάσανε. Τίποτα δηλαδή. Και κάπως έτσι χάσαμε. Τέλος πάντων, αυτά είχε ζωή. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δυστυχώς η ζωή μας δεν κρατάει και πάρα πολύ. Λοιπόν, και κάπως έτσι ξαναγυρνάμε πάλι στο αρχικό μας hangar με τα ίδια πράγματα. Κάποια πράγματα από αυτά τα ξεκλειδώνουμε. Achievements κλπ. Τώρα θα ήθελα να σας πω την αλήθεια, παλεύεις, φελές, μα τι γίνεται ρε παιδί μου, γιατί... αλλά... είναι ωραίο, έχει τη γούστα του, είναι μαζοχιστικά ωραίο αυτό το παιχνίδι. Πολλοί λένε γιατί συνεχίζουμε να το παίζουμε, αλλά ντε, αυτή είναι η απορία μας. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, η Νάζη από εδώ, μπράβο, ας... accept, ας τους κάνουμε όλες γυναίκες. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ξέρεις γιατί το παίζεις γιατί απλά είναι γαμάτο. Λοιπόν, check tech now, ήμουν ο Κώστας. Ένα ωραίο παιχνιδάκι για να
απασχολήσετε το μυαλουδάκι σας και να φάτε κάπως τις ώρες από τη ζωή σας. Ελπίζω να σας άρεσε. Δοκιμάστε το, είναι αρκετά φθηνό. Αν δείτε ότι είναι πάνω από 10 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι τα λεφτά του στο Steam. Περιμένετε στις εκπτώσεις, θα πέσει γύρω στα 2 με 3 ευρώ. Οπότε για 2 με 3 ευρώ πάτε full να το πάρετε. Λοιπόν, check the now, είμαι ο Κώστας. Κάντε ένα subscribe, το αφήστε ένα σχόλιο και θα τα πούμε εν καιρό. Να είστε καλά. Κώστας, check the now. Καλό σας μεσημέρι.